Και θεωρώ ότι αυτή η ένταση το μισάωρο προσπαθούσε ο Φάνης με τους ανθρώπους της παραγωγής και τον παιχνιδά να τους πείσει να παίξει, ότι ίσως αποσυντώνησε και τον Ντάνιελ, γιατί έχει πει πολλά έξω, το θεωρεί το πιο φορμαρισμένο παίχτη στην ιστορία του Survivor, αλλά είδαμε να μην τον εμπιστεύεται στο τελευταίο πόντο και να κάνει τα πάντα ώστε να μην μπει ο Ντάνιελ στις βολές και να μπει ο ίδιος. Εγώ να μου έκανε πολύ εντύπωση, γιατί με έπεισε και εμένα το σκέρο ότι τον θεωρεί το πιο φορμαρισμένο, ότι το πιστεύει πάρα πολύ σαν παίχτη, ότι είναι παίχτης τελικού, έχει παιγκομιαστικά σχόλια ξανά και ξανά, οπότε τώρα μου έκανε εντύπωση ότι στο 11-11 δεν τον εμπιστεύτηκε να βαρέσει βολές. Ενώ ήταν και καλός, μου είχε ξεκινήσει πολύ καλό το παιχνίδι. Φάνη, θες να απαντήσεις κάτι? Ναι, εγώ να τρέξω. Ήθελα το ποιο θα βαρούσε αν βολές με τον Ντάνιελ. Δεν είχαμε αποφασίσει πάντα. Είναι τέσσερα άτομα. Αφού είναι τέσσερα άτομα. Μπορώ να μιλήσω, παιδιά. Να μιλήσω και μου μιλάτε τέσσερα άτομα. Σε άφησα να ολοκληρώσει. Σε άφησα να ολοκληρώσει, Γιώργο, για άλλη μια φορά. Η αλήθεια είναι ότι προφανώς και ήθελα να ρίξω, αλλά δεν είχαμε αποφασίσει αν θα ρίξω εγώ ή ο Ντάνιελ. Εγώ ήθελα απλά να συμμετέχω στον τελευταίο πόντο όπως κάνω από την πρώτη μέρα του Survivor. Τώρα για κάποιο λόγο πείραξε τα παιδιά. Δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Ήθελα πάρα πολύ να παίξω. Θέλω να παίζω σε κάθε αγώνα. Δυστυχώς δεν μου το επιτρέπει το χέρι μου. Δεν ξέρω αν θα μου το επιτρέψει, αλήθεια είναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Από την άλλη, ακόμα και με ένα χέρι, να είσαι σίγουρος ότι θα παλέψω και θα φανώ αντάξιος των προσδοκιών. Θέλετε κάτι να προσθέσετε, παιδιά? Όχι, ότι απλά ακούσαμε όλοι ότι θα βαρέσει αυτές τις βολές και ουσιαστικά όλη η συζήτηση ήταν περί αυτού. Ότι δεν μπορείς να βαρέσεις τις βολές, γιατί δεν έχεις παίξει, γιατί δεν έχεις κάνει, γιατί έχεις κάνει προπόνηση. Οπότε όλη η συζήτηση όσο δεν έμπαινε είναι για τις βολές. Και τώρα είπε ότι δεν είχαμε συζητήσει και δεν ήξερα αν θα βαρέσω. Οπότε απλά μας λέει ψέματα κατά μου. Και συγκεκριμένα εγώ ρώτησα, θα τρέξεις μόνο ή θα βαρέσεις? Και μου λες και θα τρέξω και θα βαρέσω. Ή κάνω λάθος, ήσασταν όλοι μπροστά. Αλλά πάλι μπορείς να απαντήσεις, γιατί εδώ σε κατηγορούν ότι ψεύδεσαι. Δεν είχα κάνει κουβέντα με τον Ντάνιελ. Προφανώς. Οπότε ήταν εγωιστική απόφαση. Θες να απαντήσω, ρε Γιώργο? Δηλαδή προσπαθώ να μιλήσω, μιλάτε τέσσερα άτομα. Προσπαθώ να μιλήσω και πετάξτε πάνω. Μην είναι εξάπτω, το είπα και πριν. Δεν είναι εξάπτω με καθόλου. Εσύ ήσουν που μου λέγες τα λέμε μετά, τα λέμε μετά. Εγώ θυμάμαι τι μου λέγες τώρα που είναι μετά. Εγώ θυμάμαι. Τι εννοείς, σου είπε θα τα πείτε μετά? Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Απλά εγώ ήθελα εκείνη τη στιγμή να πω. Και ο Γιώργος απλά, ναι, όχι, ναι, πριν τελειώσει το παιχνίδι, μου λέγε τα λέμε μετά, τα λέμε μετά. Εντάξει, είναι το κλασικό ηρωνικό στυλάκι του Γιώργου, νομίζω ότι όχι από την πρώτη μέρα του Survivor. Ηρωνικό, αιρετικό, δεν ξέρω, το λες όπως θες. Δεν με πειράζει. Θα ξαναπώ ότι είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Δεν με πειράζει που χάσαμε ένα έπαθλο σε μια βίλα. Έχουμε κερδίσει άλλα έπαθλα. Προφανώς πρέπει να κερδίσουν και τα παιδιά. Έτσι πάει, μια κερδίζουμε εμείς, μια αυτή. Πιο πολύ ξαναλέω ότι τα έχω με τον εαυτό μου, γιατί δυστυχώς δεν μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά που αυτή τη βδομάδα έχουν κάνει υπερπροσπάθεια. Γιώργο, σε βλέπω χαμογελάς. Θες να απαντήσεις κάτι? Τι να απαντήσω, Γιώργο? Τι να απαντήσω? Είμαι ρηστικός και ειρωνικός την πρώτη μέρα του Survivor. Δεν ξέρω. Διορατικό παιδί ο Φάνης. Πολύ. Ωστόσο, το είπα, θα τα πούμε μετά, όντως, γιατί εκείνη τη στιγμή το μάτς. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Τι θα πούμε μετά, δεν κατάλαβα αυτό. Καλά. Θα πούμε μετά, τι να πούμε μετά? Τίποτα. Γιατί μου λες θα τα πούμε μετά? Ήταν λίγο, δεν κατάλαβα τι εννοούσες, γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Τίποτα. Θα τα πούμε μετά. Μην επαναληφθεί κανένα σκηνικό όπως χθες, αυτό εννοώ. Μην έρθετε επιθετικά πάλι προς το μέρος μου όπως χθες. Εγώ να έρθω επιθετικά προς το μέρος. Ξέρω αυτό, επειδή μου λες τα λέμε μετά, τι εννοούσες? Καταλαβαίνω μέσα, αν εξαρτήσει μου να θέλω κάτι, κάνω καταδρομικά. Δεν θα έρθω προς το μέρος σου. Δεν το κατάλαβα, γι' αυτό σε ρωτάω. Μπορείς απλά να μου απαντήσεις, δεν εννοούσα τίποτα. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η απορία σου ακόμα. Γιατί μου είπες τι λέει, θα τα πούμε μετά αυτό. Γιατί υπήρχε ένταση εκείνη τη στιγμή, σου λέω. Εγώ δεν είχα καθόλου ένταση μαζί σου αρχικά. Εγώ ήθελα απλά να παίξω. Άλλο φαινόταν. Χθες εγώ παρεξήγησα επίσης. Το γέλιο νόμιζα πήγαινε προς εμένα, γιατί είχε προηγηθεί το συμβόλαιο με δύο no look hands-up που μου είχε κάνει. Δεν με έβλεπε και μου έκανε έτσι. Οπότε έτσι πίστευα ότι το γέλιο ήταν για μένα. Και μετά η στιχομηθή ήταν έτσι λίγων δευτερολέπτων. Οπότε ο Γιώργος δεν ξέρω που κολλάει χθες. Είχε έρθει και ο Γιώργος. Δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, Γιώργο, να χάσουν τα παιδιά του έπασχολου. Θα ηρεμήσουμε και εμείς τουλάχιστον, θα είμαστε μόνοι μας. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θέλω να προσθέσω κάτι τελευταίο, γιατί η βροχή θα μας προλάβει. Ότι καμία στιγμή δεν πέρασε από το μυαλό μου ότι ο λόγος ο οποίος θέλει να μπει ήταν γιατί θέλει να μειώσει τους υπόλοιπους παίκτες, εμένα και τη Δώρα στην προκειμένη φάση που θα μπαίναμε να παίξουμε, ότι μας θεωρεί υποδιέστερους και γι' αυτό το λόγο επιμένει να μπει αυτός. Ξέρω πάρα πολύ καλά από το πρώτο φλάγκ το ότι συζητούσαμε το αν θα μπει ή όχι. Προσωπικά του είχα πει μπες. Θέλω να πω ότι ξέρω πάρα πολύ την ανάγκη που έχει να μπει πέρα από το θέλω. Οπότε απλά για να διατυπωθεί και αυτό, γιατί αφέθηκε στον αέρα και δεν θέλω να μένουν με ανωτελείες κάποια πράγματα. Ήταν το σχόλιο που έκανε ο Γιώργος. Ναι, εγώ το είπα. Δεν επηρέασε ούτε. Τι ώρα ήταν εξαιρετική τη βολή. Δεν έπεσε εσένα και την Δώρα. Δεν επηρέασε καθόλου τις βολές μου. Είπα να το πάρω πάλι πάνω μου, γιατί θεώρησα ότι από τη στιγμή που θα φτάσω πρώτα στα πλέον να ξεκουραστώ. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Ξέρω πάρα πολύ καλά το σώμα, σε κάποια θέματα με αφήνει. Τέλος πάντων, για να το κλείσω, δεν υπήρχε καμία τέτοια πρόθεση
απάντηση εκ μέρους του. Απλά ήταν και άλλες συζητήσεις που είχαμε κάνει, τις οποίες σαφώς και δεν μπορείτε να γνωρίζετε. Και από εκεί και πέρα προχωράμε. Από το 11-9 το είχαμε πει, αν δεν κάνω. Λοιπόν, κάπου εδώ, παιδιά, ολοκληρώνεται η τελετή λήξης αυτού του αγώνα, τον οποίο τελικά κερδίζει η κόκκινη ομάδα με τελικό σκορ 12-11. Οι κόκκινοι αμέσως τώρα θα μεταφερθούν στη Βίλα για να ζήσουν όλα αυτά τα όμορφα. Θα φάνε τα φαγητά τους, θα πιούν τα κοκτέιλ τους. Αύριο το πρωί έχει και πρωινό. Στη συνέχεια, μασάζ. Και φυσικά η μπλε θα επιστρέψει στα πρόχειρα καταλήματα. Και μετά όλοι μαζί θα βρεθούμε στον τελευταίο αγώνα της εβδομάδας, τον τελευταίο ομαδικό αγώνα της εβδομάδας, που είναι έπαθλο επικοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια.